Στέλλα Γουναρή και Ζαζουέλα Μπουτίκ, βρισκόμαστε στη Σκιάθο. Ναι, βρισκόμαστε στην όμορφη Σκιάθο, στο ξενοδοχείο Ήλιδα. Δεν ξέρω αν φαίνεται το πλάνο πίσω. Φαίνεται η ωραία θέα και επιτέλους συναντιόμαστε, γιατί θέλουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε μαζί σου. Α, πολύ ωραία. Αλλά τώρα βρήκαμε την ευκαιρία. Λοιπόν, Ζαζουέλα Μπουτίκ, mm-hmm. online fashion, ένα προφίλ στο Instagram, το οποίο έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, γιατί τα ρούχα τα δικά σου τελικά έχουν μεγάλη ζήτηση. Είμαστε 6-7 μήνες που το έχουμε ξεκινήσει. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Δεχόμαστε πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο κάθε μέρα. Είναι ένα διαδικτυακό κατάστημα, δεν υπάρχει φυσικό κατάστημα προς στιγμή. Έχουμε προφίλ σε όλα τα social, έχουμε στο Instagram, έχουμε στο Facebook και φυσικά έχουμε το e-shop, το οποίο είναι η κυριότερη πηγή μας αυτή τη στιγμή. Και γιατί την ονόμασες όλη αυτή τη σειρά Ζαζουέλα, για ποιο λόγο, τι σημαίνει? Έχω εμπνευστεί το όνομα από το αρχικό Ζάζου που σήμαινε κάτι ας πούμε για μένα και το Έλα που είναι το τελείωμα του όνοματός μου, το Στέλλα, οπότε έγινε Ζαζουέλα. Και σου ταιριάζει και πολύ, γιατί είναι μία σειρά ρούχων mm-hmm. η οποία όταν σε γνωρίζει κάποιος καλύτερα καταλαβαίνει ότι είσαι εσύ. Mm-hmm. Όλα σου τα ρούχα έχουν mm-hmm. κάτι από δική σου την προσωπικότητα. Mm-hmm. Ακριβώς, προσπαθώ όσο γίνεται να ενστελνιστώ το στυλ μου μέσα από το site αυτό. Το ρούχο είναι κλασικό μεν, κρατάω δηλαδή μια δική μου κλασική νότα, αλλά το συνδυάζουμε με μοντέρνο στυλ, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει ηλικίες από 16-17 χρονών μέχρι no limit. Έτσι. Εγώ τώρα ας πούμε φοράω ένα κιμονό, mm-hmm. το οποίο φοριέται και για όλες τις ώρες και ακριβώς. Για μεγαλύτερες ηλικίες, δεν είναι δηλαδή ακριβώς. Κάτι ιδιαίτερο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ποιος ήταν ο λόγος που σε ώθησε να μπει στη διαδικασία να κάνεις μια δική σου σειρά ρούχων με ένα δικό σου κατάστημα? Mm-hmm. Ήταν ένα όνειρο ζωής, μπορώ να πω. Με τη μόδα έχω μια σχέση πάθους από μωρό. Με έχει μίσει η μητέρα μου σε αυτό. Οπότε ήταν κάτι που από μικρή θυμάμαι όταν με ρωτούσαν με τι θέλεις να ασχοληθείς κλπ. Έλεγα πάντα ρούχο. Δεν με ενδιαφέρε τι, πώς, γιατί, ήθελα να ασχοληθώ με τη μόδα. Ναι, αλλά δεν είχατε καμία σχέση με την οικογένειά σου, κάποια επιχείρηση όχι. στο χώρο αυτό? Καμία απολύτως σχέση. Ήταν δικό μου ξεκίνημα καθαρά. Δεν είχα στήριξη, δηλαδή ήταν ένα μπάμα ας πούμε, που έγινε, γιατί και εγώ δεν έχω ασχοληθεί σαν αντικείμενο σπουδών κλπ. Με αυτό το κομμάτι. Οπότε ήταν κάτι το οποίο ναι, το ξεκίνησα καθαρά. Προσωπικά. Όμως το ξεκινάς σωστά, γιατί μπαίνεις σε μια διαδικασία και βρίσκεις και ελληνικές βιοτεχνίες mm-hmm. για να συνεργάζεσαι mm-hmm. σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που θα μπορούσες και εσύ να μην ασχοληθείς με mm-hmm. τις ελληνικές επιχειρήσεις, δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό ήταν και ο λόγος που ίσως τα τελευταία χρόνια το φοβόμουν. Σίγουρα η κατάσταση είναι δύσκολη κλπ. Το ξέρουμε όλοι, να μην τα ξαναπούμε. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλό προϊόν. Έχουμε ακόμη και στη βιοτεχνία, δηλαδή είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και προσπαθούμε και εμείς γι' αυτό το λόγο να στηρίζουμε όσο γίνεται πιο πολύ τις ελληνικές βιοτεχνίες και να έχουμε και ελληνικό ρούχο, καλό, οικονομικό, πολύ καλή ποιότητα. Και συνεργάζεσαι και με ιταλικές βιοτεχνίες, έτσι? Ναι. Ελλάδα-Ιταλία πάμε όσο γίνεται. Πολύ καλή ποιότητα, πολύ ωραίο ρούχο. Και ποιο είναι το κριτήριο για να πεις ότι αυτό το ρούχο το θέλω να το βάλω σε δική μου τη σειρά και να το διαθέσω? Δεν υπάρχει κριτήριο, το κριτήριο είναι το μάτι μου, δηλαδή ουσιαστικά ό,τι μου αρέσει το παίρνω. Ό,τι θα φορούσα εγώ θα το βάλω και στο e-shop μου, έτσι, αυτό, προς το παρόν έτσι το έχω. Το ένστικτό σου με τα ρούχα που είναι φορέματα, παντελόνια, μπλούζες και κοιμονό επί της ουσίας, μέχρι στιγμής αυτά υπάρχουν. Ουσιαστικά τα πάντα υπάρχουν, καλύπτουμε δηλαδή όλο το κομμάτι του ενδύματος, δεν υπάρχει. Τώρα, εντάξει, καλοκαιρινά η κολεξιόν, κιμονό, μαγιό, φυσικά. Ωραία, λοιπόν. Έχεις ένστικτο για μερικά κομμάτια, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πεις ότι αυτό που φοράω, παράδειγμα, το λευκό, ναι, θα πάει πολύ καλά και ναι, ναι, ναι. θα πηγαίνει? Ουσιαστικά πηγαίνει πιο καλά αυτό που εγώ νιώθω καλύτερα πάνω του και πιο άνετα και πιο όμορφα. Αυτό θα πάει πιο καλά. Την ίδια ώρα όμως δεν θα μείνεις μόνο στα ρούχα. Έχεις πολλά σχέδια. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά σχέδια. Ετοιμάζω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να το εμπλουτίσω. Θέλω να βάλω αξεσουάρ. Τώρα ψάχνω εταιρείες με παπούτσια, πάλι ελληνικές, όσο γίνεται να μπορέσω να στηρίξω την Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι.
Το παρατηρώ και εγώ συχνά, γιατί και εγώ στα social κινούμαι και το βλέπω, το βλέπω αυτό. Βλέπω ότι τελικά πολλά νέα κορίτσια μπαίνουν σε διαδικασία και ψωνίζουν έτσι online. Ίσως γιατί τις κερδίζει περισσότερο η αμεσότητα, τις κερδίζει το ότι βλέπουν ένα νέο κορίτσι που τα φοράει και πώς γράφουν πάνω. Εκεί κερδίζει το. Κερδίζει online, στο ότι σε σχέση με ένα φυσικό κατάστημα που θα το δεις στο ρούχο στη βιτρίνα, κερδίζει το ότι θα το δεις φορεμένο σε μια κοπέλα τη ηλικία σου, ταυτίζεσαι με αυτό και θέλει να το δει και απλά πάνω σου. Είναι αυτό νομίζω ότι γι' αυτό έχει γνωρίζει τόσο μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή το online. Στέλνω όμως τα ρούχα σου τα έχουν φορέσει και αρκετές γνωστές fashion bloggers που βλέπουμε να φοράνε Ζαζουέλα fashion, συνεργασίες. Ναι, ναι, έχουμε κάνει αρκετές συνεργασίες με αρκετά ονόματα αυτή τη στιγμή στο χώρο. Έχουμε συνεργαστεί με την Σπυροπούλου του Κωνσταντίνα, με τη Μελιτά την Τζέννη. Έχουμε συνεργαστεί με την Παναγιώτα του Αλεξάνδρα αρκετές φορές. Μετά με αρκετές bloggers όπως είναι η Μαρία Ηλέκα, η Ανδριώτη η Μαρτίνα, η Σιαμπάνη η Ιωάννα. Οπότε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Αρκετά δημόσια πρόσωπα μας έχουν βάλει και φυσικά θα έρθουν και ακόμη καλύτερες συνεργασίες στο μέλλον. Ζαζουέλα Fashion λοιπόν, online boutique, έχει ένα ωραίο μότο, When Simplicity Meets Luxury, το οποίο φαίνεται όμως και στα ρούχα, δηλαδή τα καταβλέπεις και συνδυάζεις την απλότητα με την πολυτέλεια. Και είσαι και πολύ νεαρή για να έχεις την εμπειρία να δεις ποιο κομμάτι θα στο προσφέρει αυτό, αλλά τελικά κερδίζεις, έτσι. Είναι original, είναι αυθεντικό, οπότε νομίζω ότι τελικά κερδίζει η αυθεντικότητα στο τέλος, όπως και να έχει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα βρισκόμαστε επί της ουσίας στα τέλη Αυγούστου, άρα έχει τελειώσει η καλοκαιρινή σεζόν. Ναι, ναι. Τι περιμένουμε, τι έχεις σκοπό να δημιουργήσεις, να φέρεις, να ξεκινήσει η φθινοπορεινή χρονιά. Τελείωσε, θέλω να το επισημάνω αυτό γιατί είναι ουσιαστικά το πρώτο καλοκαίρι που το δουλεύουμε. Τελείωσε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που μας στήριξε, που μας δίνει καθημερινά την αγάπη, που δεχόμαστε τόσα μηνύματα κάθε μέρα για την ποιότητα, για το ότι αγαπήσαμε το ρούχο, για το ότι... και όλα αυτά. Οπότε τελείωσαμε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή τη σεζόν. Και τώρα ετοιμάζουμε αρχές Σεπτέμβρη, θα είναι έτοιμη η φθινοπορεινή μας η κολεξιόν, στην πορεία χειμωνιάτικη. Θα έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα, από κουστούμια, φορέματα, είναι πάρα πολύ ωραία όλα, θα τα δείτε πολύ σύντομα. Και να πούμε ότι σε βρίσκουμε στη Σκιάθο και στη Θεσσαλονίκη. Μας βρίσκεται έτσι, πολύ εύκολα σε όλη την χώρα, στην Ελλάδα. Νησιά πάρα πολύ. Στην Κύπρο πλέον έχουμε αρχίσει να στέλνουμε αρκετά. Βουλγαρία και σύντομα ελπίζω και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Δώσ' μας και ένα μικρό χιν τώρα για το τι θα φορέσουμε το χειμώνα. Έτσι, προετοίμασέ μας, βλέπεις περισσότερα. Σετ κοστούμι. Σετ κοστούμι. Θα έλεγα ότι είναι μεγάλο τρέντ για φέτος. Σίγουρα το πουά για ακόμη μία χρονιά θα είναι στο προσκήνιο. Σίγουρα το ασπρόμαυρο και πάλι το χρώμα. Δεν μπορώ να πω ότι αλλάζει πολύ σε σχέση με την περσινή χρονιά. Πάρα πολύ, έντονα, όχι έντονα, πιο σοβαρά, όχι τόσο σοβαρά, θα είναι τα πάντα για ακόμη μία χρονιά στη μόδα. Και το δικό σου αγαπημένο που θες πολύ πολύ να το φέρεις, να το φέρεις σε ζουέλα που το έγινε να το φορέσεις εσύ. Νομίζω ότι σίγουρα θα είναι ένα κοστούμι στενό με σετ ίδιο χρώμα πάνω κάτω. Αυτό θα είναι φέτος το καλύτερο. Θα περιμένω λοιπόν να τα δούμε, να σε ευχηθούμε πολύ μεγάλη και καλή επιτυχία, να δεις τη σειρά σου έτσι όπως την περιμένεις και περιμένουμε και τη στιγμή, Στέλλα, που θα αποφασίσεις να σχεδιάζεις τα δικά σου τα κομμάτια. Το έχεις το πρόγραμμα αυτό στο μέλλον? Υπάρχει, κάτι υπάρχει σίγουρα, είναι κάτι στο οποίο κάνω αυτή τη στιγμή έρευνα. Θέλω πολύ να ξεκινήσω τη δική μου σειρά ρούχων και stay tuned. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ, και εγώ, να είστε καλά.